18 Νοεμβρίου. Αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη στην προστασία των παιδιών. Σύμφωνα με τη UNICEF, η λεγόμενη βιομηχανία του σεξ εκμεταλλεύεται περίπου 2 εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο. Περισσότερε από 1 εκατομμύριο εικόνε, 10 με 20.000 σεξουαλικά κακοποιημένων παιδιών κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και η ταυτότητα ελάχιστον από αυτά έχει εξακριβωθεί. Τα υπόλοιπα είναι ανώνυμα, εγκαταλελειμμένα και πιθανότατα εξακολουθούν να κακοποιούνται. Στόχο τη Ευρωπαϊκή ημέρα είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών. Η προσωπική εμπλοκή τη Αναστασία Παπαδοπούλου για το θέμα είναι τεράστια. Θα ανοίξει το σπίτι του παιδιού στην Κύπρο, μια καλή πρακτική που υπάρχει και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Ένα χρόνο συμπληρώνεται από την επικύρωση τη Σύμβαση Λαζαρότε. Οι προσπάθειέ μα πρέπει να συνεχιστούν και να εντατικοποιηθούν, γιατί έχουμε χρέο απέναντι στα παιδιά, απέναντι στου αυριανού πολίτε τη κοινωνία. Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα AG Λεβέντης και εσά προσωπικά, διότι χωρί την δική σα χρηματοδότηση. Δεν θα γίνονταν όλα αυτά με τον τρόπο που έγιναν στην Κύπρο. Το Συμβούλιο τη Ευρώπη παρουσίασε σήμερα το νέο του βίντεο κινουμένων σχεδίων με τίτλο Μίλησε σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Το βίντεο στόχο έχει να βοηθήσει τα παιδιά να μιλήσουν όταν πέφτουν θύματα σεξουαλική βία.